μεγάλα πράγματα. Φουσκωτά κάθε μέρα. Φουσκωτά θα είμαστε του χρόνου. Εγώ είπα μια ιδέα τώρα στην Ελένη, στην παραγωγή μας. Λέω να μια ωραία ιδέα, να αλλάζουμε σκηνικό κάθε Σαββατοκύριακο. Πολύ ωραία ιδέα. Πολύ ωραία ιδέα και εύκολη. Και καταπληκτική. Ε? Και καθόλου. Δεν έχω συχνά ιδέες, αλλά. Όχι. Μιλάτε εκπομπή. Μιλάτε μεταξύ σα, μιλάμε για την Ελένη μεταξύ μα. Όχι, δεν μιλάμε μεταξύ μα, μιλάμε για την εκπομπή. Τώρα αυτό είναι αποθυμένο όλη τη σεζόν. Προφανώ. Δεν χρειάζεται να το πω. Σε σπάθο ο Κωνσταντίνο Βασάλη. Γιατί σήμερα σε κρατάω, ε. Ναι, όντω. Δεν χρειάζεται. Γιατί. Α, ξέρω κι εγώ. Μόνο δεν ξέρω. Εσύ πολλά ξέρει, άστρα. Ωραία, θα αυτό. Μιλάω μόνο στον Κωνσταντίνο σε αυτή την εκπομπή, γιατί δεν θέλω κανένας να φύγει με παράπονο. Όχι, παιδί μου, τι παράπονο, δεν έχουμε παράπονο. Πώς, τώρα τι, μου την είπες ότι μιλάω μόνο με τον Παύλο. Καλύτερη παρουσιάστρια και ο Παύλος καλύτερος συμπαρουσιαστής. Δεύτερος. Παιδιά, έχει παράπονο, ναι. Δεύτερος άκουσα. Λέτε να τον χάσουμε, να μας τον πάρουν, να πάει αλλού. Ποιος θα τον πάρει, μωρέ, ποιος θα τον πάρει. Κάποια άλλη παρουσιάστρια που θα του δίνει πιο πολύ χώρο, ξέρω εγώ. Ίσως και παρουσιαστή. Δεν ξέρω εγώ που σε είχα αφήσει να παρουσιάσει και την εκπομπή. Θα πάω Λιάγκα. Θα πάω Λιάγκα. Ναι. Μπε έβεσε. Πε. Δεν μπορώ να πω να σα αποκαλύψω τα μελλοντικά μου σχέδια, παιδιά. Τι. Θέλω λίγο να. Τι. Θέλω να πάμε παρακάτω. Ο Θεέ μου, θα χρειαστώ αέρα. Θα γίνει κάποιε ανακοινώσει. Όχι, παιδιά. Δεν ξέρω, μπορεί να εννοεί το γάμο του. Πάρτα. Πάρτα. Ωραία. Πάμε να δούμε τώρα τα πρέσκα της ημέρας, γιατί η δομή της εκπομπής δεν αλλάζει. Και ο αρχισυντάκτης έχει ετοιμάσει.